φαν, αλλά είναι σημαντικός. Αυτό είναι αλήθεια. Είσαι πιο pop. Είμαι λίγο πιο pop. Αυτός είναι εναλλακτικός. Γυναίκα Κατίνα. Τι λέτε. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο ζευγάρι. Τίποτα, κάτι γυρίζει φωτογραφίες. Εσείς, ο Θοδωρής Μαραντίνης, της Αγίας του Αγίου Θεοδοσίου, θες. Ναι, Θεοδοσία. Θες, γιόρταζε η Θεοδοσία Χριστίνη Μαραντίνη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Θεία, χαιρόμαστε. Ανέβασα τέτοια φωτογραφία ο σύζυγος που είναι καιρωτευμένος και έγραψε Happy Name Day to my mermaid. I love you. Θα το διαβάσω. Στην Γοργόνα μεταξύ άλλων, my milf. Το θυμηθάρα. Γύρνα και απ' την άλλη και τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ανέβασε εγώ ξέρω ότι έχει λίγες μέρες που ανεβάζουν φωτογραφίες στο ασανσέρ που είναι πολύ ερωτευμένοι και επειδή θα πάνε έξω για ποτό που πίνουν τα κοκτέιλ τους γιατί χθες γιόρταζε. Είχαν ανεβάσει και μία που σκούφτωνε το στήθος. Τώρα τελευταία ανεβάζουν πιο ερωτικά πράγματα, πιο προσωπικά. Ξαναζούν ρε παιδιά τον ερωτά τους. Παιδιά και ανεβάζει ο σύζυγός της αυτή τη φωτογραφία η οποία είναι ημίγυμνη. Είναι ημίγυμνη η Σύση Χριστίδου και γράφει, τα hashtag έχουν σημασία γιατί γράφει στα hashtag ο Θοδωρής. Γύρνα λίγο και απ' την άλλη. Που θα είναι γυμνή προφανώς. Εντάξει, αλλά μωρέ δεν είναι προκλητική όμως. Naked, λέει my milf, forever and ever και τυχερός ο φωτογράφος. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Δηλαδή, γράφει ο ίδιος, ρε παιδί μου, για τη γυναίκα του αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μας δείχνει ότι είναι πανηστριτζής βεβαίως ο Θοδωρής. Έτσι του αρέσει να παίρνει μάτι. Πολύ ωραίο. Δεν παίρνει μάτι μια ξένη, τη γυναίκα του. Ωραίο, δεν είναι. Για ωραίο το λέω. Δεν είσαι πανηστριτζής. Γιατί δεν είναι ωραίο. Πανηστριτζής είσαι να άραζε το παράθυρο εκεί, να βλέπει τη γειτόνισσα και να έχει πάρει και κιόλα. Όταν τραβά έτσι τη γυναίκα σου και τη μοιράζει με τον κόσμο και λε γύρνα λίγο για την άλλη, εμένα μου εξάπτει τη φαντασία και μου κάνει. Και με κάνει να φαντασιώνω με πράγματα. Για μην είστε μετά από τόσα χρόνια γάμου με παιδιά και όλα κάτι αυτά. Ετοιμάζουν οι άνθρωποι και το κομμάτι. Όχι, μωρέ, σε καμία σχέση. Το έχουν πει. Αν στη γυναίκα σου μετά από τόσα χρόνια δεν είσαι έτσι. Ξαφνικά. Παπαλά. Ξαφνικά δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν φάσεις που ρε παιδί μου, αν ασχοληθεί περισσότερο ένα ζευγάρι, το ζει πιο έντονο το ερωτικό. Και είναι περίπου 10 κάτι ετοιμάζουν. Και είναι περίπου 10 χρόνια μαζί. Ναι. Και ξαφνικά δεν βάζει φωτογραφία. Επίσης λέμε μίλθη η γυναίκα μας, δεν ξέρω. Αφού είναι μητέρα. Αφού είναι μητέρα, είναι μίλθη. Ναι, αλλά είναι mother I would like. Σου άρεσε να το γράψει αυτό ο άντρα σου από κάτω τη φωτογραφία. Ισχύει λοιπόν. Mother I would like to. Όχι, γενικότερα το λέω. Θα ήθελε. Ρε παιδιά, ξέρω πω είναι κατηγορία. Καλά, ξέρω εγώ με τη γυναίκα σου και λε. Ωραία. Φεύγω από το σπίτι και δίνουμε ραντεβού σε μισή ώρα κάτω να πάμε ραντεβού. Σαν να έχουμε βγει πρώτη φορά. Ξαφνικά, like, μετά από 10 χρόνια έγινε επειδή αυτό. Επειδή η Σάσα το πάει στο πιο πονηρό, η αλήθεια είναι ότι τους είχε γίνει πρόταση. Τους είχε γίνει πρόταση να κάνουν κάτι τηλεοπτικό μαζί. Και έχει πει ότι δεν ετοιμάζουμε, έχω ένα πρόταση στο μυαλό μου. Παιδιά, αυτό τώρα είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δεν το ανεβάζει για αυτό το λόγο. Μην λέτε τέτοια. Πάντως είναι ωραίο. Μπορεί να έχει δίκιο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Είναι μια πολύ προσωπική στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει με το πράγμα. Αλλάζω κλίμα και θέμα. Ευχαριστούμε, Θοδωρή, που μας μοιράζεστε τέτοιες φωτογραφίες. Χτες πήγα στην Παιανία. Ωραίο πάντως. Ωραίο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Εσύ άμα ήσουν στις θέσεις δεν θα αισθανόσουν όμορφα. Όχι ρε εσύ. Γιατί, δηλαδή ας το πει δημόσιο άλλος θα είσαι όμορφα. Εξιστολή. Είναι ωραίο ρε παιδί μου. Δεν ρωτάτε. Άρα στο My Milf εμένα. Εγώ αν ήμουν εσύ τώρα θα γύρω κάποιο την άλλη και θα έλεγα Θοδωρή μου εσύ μου το πες. Στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Καταλαβαίνεις. Προφανώς γύρισε αλλά όταν διώξε. Έλα προχωρήστε. Στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Ηρεμήστε. Λοιπόν πήγα στην Παιανία χτες στο κόκκινο σπίτι. Το σπίτι του Αντώνη Βαρδί.